Μαρίνα Κουζούλογλου. Να την ευχαριστήσω που ήρθε σήμερα εδώ και είναι μαζί μας. Τι κάνεις, Μαρίνα, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά και τώρα που είμαι εδώ είμαι ακόμα καλύτερα και πιο χαρούμενη, μπορώ να πω. Έχεις να μας δείξεις πολλά πράγματα, να μας πεις πολλά, περί μόδας, περί τάσεων. Βεβαίως. Και μία συγκεκριμένη τάση. Πολύ συγκεκριμένη και πολύ αγαπημένη τάση, που φυσικά μιλάμε για το τζιν. Γίνεται ένας χαμός φέτος με το τζιν, το οποίο το συναντάμε σε διάφορες εκδοχές. Όχι μόνο σε πατελόνι, το συναντάμε και σε πανοφόρι, το συναντάμε και σε φόρεμα και σε φούστα μακριά. Τα 90s για κάποιο λόγο είναι ένα αγαπημένο κομμάτι των σχεδιαστών. Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως κάνουν. Ναι. Όλο ναι, comeback συνέχεια. Ναι, 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 η αλήθεια είναι αυτή. Άρα λοιπόν μιλάμε και για φούστα τζιν μακριά. Αφήνουμε λίγο πίσω τις μίνι φούστες που τις είχαμε έτσι πέρσι το χειμώνα. Γενικά το τζιν είναι μία τάση η οποία ξεκινάει από πέρσι, τη βλέπουμε να υιοθετείται με τα low rise τζιν, τα χαμηλοκάβαλα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου θύμισε και πολλές έτσι εφηβικές μου αναμνήσεις. Ναι, εμείς τα πετύχαμε αυτά. Τα πετύχαμε πολύ, αλλά τότε ήμασταν και άλλα τα σώματα. Έτσι, οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να τις ξαναθυμηθώ. Οκ, μια χαρά. Φέτος λοιπόν τα πράγματα διορθώνονται στα τζιν. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τζιν που σίγουρα είναι χαμηλοκάβαλα όσο αφορά τα πατελόνια ή τις φούστες. Και έχουμε βέβαια και τζιν τα οποία έρχονται κανονικά στην μέση. Είναι και white leg πατελώνες. Πολύ. Αυτά τα τζιν είναι ωραία και κολακευτικά για το σώμα. Mm-hmm. Γιατί η μέση, πάνω, ψηλά η μέση, φαίνεται, αναδεικνύεται και κάτω κρύβονται όλα. Έτσι, έτσι. Και πολύ άνετα. Και ταιριάζει και στους περισσότερους σωματότυπους, να πούμε. Είναι ένα τζιν το οποίο επιμικρύνει γενικότερα τη σιλουέτα, οπότε μια χαρά. Κολακευτικό πολύ. Ναι, όντως. Τα είδαμε όμως να φοριούνται και σε πιο επίσημες περιπτώσεις. Δηλαδή είδαμε και τζιν κουστούμι και είδαμε και τζιν φορέματα που μπορούν να φορηθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω το μοντέλο μας, τη Σάντρα, να δείξουμε ένα φόρεμα που φοράει και που είναι και για το πρωί, αλλά και για το βράδυ, ανάλογα με το παπούτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι γενικότερα το τζιν είναι ένα κομμάτι το οποίο πλέον συγκαταλέγεται στα κλασικά κομμάτια μιας γυναίκας γκαρντερόμπας, που σημαίνει δηλαδή όταν λέμε κλασικό, εννοούμε διαχρονικό, όχι το βαρετό και το πολυσυνηθισμένο. Είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο θα το βάλουμε στην ντουλάπα μας φέτος, θα το φορέσουμε για πολλές σεζόν και θα δείχνει το ίδιο φρέσκο και το ίδιο έτσι δυναμικό. Έτσι είναι. Όσες φορές και να το φορέσουμε. Και είναι και ένας καμβάς πολύ, πολύ ωραίος. Ακριβώς. Γιατί είναι ουδέτερο. Μπορούμε δηλαδή να προσθέσουμε ένα φουλάρι, το πιο απλό, και να του δώσουμε χρώμα, ένα μακιγιάζ πιο έντονο. Βλέπεις εδώ τώρα πώς αλλάζει όλο το στυλ. Είναι ένα στυλ το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μπορεί να κρατηθεί από το πρωί ως το βράδυ. Γενικά, το τζιν έχει αυτή την πολυμορφία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να το φορέσεις από το πρωί με κάποια άλλα αξεσουάρ στο γραφείο σου ή να βγεις έξω από το σπίτι σου να κάνεις τις δουλειές σου. Και στη συνέχεια, αλλάζοντας απλά και μόνο τα αξεσουάρ και όχι μόνο κάποιες φορές, πραγματικά, μπορείς να καταφέρεις να πετύχεις μια πολύ έτσι stylish και glam εμφάνιση και βραδινή ακόμα. Με αξεσουάρ. Με αξεσουάρ. Με σηκωμένα τα μανίκια. Έτσι, casual. Και μπορούμε να δώσουμε και άλλο χρώμα, θέλουμε, γιατί όπως είπες, είναι ένας καμβάς το τζιν, οπότε μπορείς να του βάλεις όσο χρώμα θέλεις. Πραγματικά, δες τώρα ένα ωραίο outfit. Το οποίο μόνο αν αλλάξεις το παπούτσι στην πραγματικότητα, είσαι έτοιμη και για το βράδυ. Έτσι, να βγεις έξω και να πας στη βόλτα σου. Κούκλα. Πολύ όμορφα και πολύ απλά. Πάρα πολύ όμορφο. Και η επόμενη τάση που εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Η φούστα που μας είπες και πριν, ναι μεν είναι οι μίνι φούστες, αυτές ψιλοφεύγουν ξανά τώρα. Ναι, ναι, τις είναι κρατάμε, λίγο μάλλον, πιο αλλά πίσω, όχι σε τζιν. Η τζιν μάξι φούστα, πού τους ήρθε? Δηλαδή ήταν το μοναδικό που δεν περίμενα. Κι όμως είπαμε, οι σχεδιαστές αγαπάνε τα 90s για κάποιο λόγο και τα φέρνουν συχνά μπροστά, τα βλέπουμε και πέρσι και φέτος και πρόπερσι γενικότερα. Γενικά η μάξι φούστα είναι ένα trend το οποίο θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα το φορέσουμε, θα το συνδυάσουμε. Τι εννοείς, κάτι πρέπει να προσέξουμε? Με την έννοια ότι γενικότερα όταν μια γυναίκα δεν φοράει μάξι ή δεν συνηθίζει να φοράει μάξι, της είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βάλει
και να το υποστηρίξει. Παρ' όλα αυτά, όλα θέλουν τρόπο στο στυλ και να όχι κόπο. Να δείξω τι εννοούμε. Η φούστα είναι αυτή εδώ. Ναι, βεβαίως. Μακριά. Στενή. Τη δοκίμασα. Δεν είναι πολύ εύκολη. Δεν έχει δηλαδή την ευκολία του τζιν που είμαι άνετη. Ακριβώς. Σε αντίθεση με τα τζιν τα οποία έχουν πιο φαρδιές γραμμές, πιο oversized. Η τζιν είναι πιο κοντά στη γραμμή του σώματος. Το πατρόν ακολουθεί τη γραμμή του σώματος και αγκαλιάζει τη γραμμή του σώματος. Δεν είναι τόσο πολύ άνετη. Και βέβαια, ειδικά στο πάνω μέρος. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ λεπτή μία κοπέλα, αλλά και πάλι, αν τη θέλει να εφαρμόζει ωραία, mm-hmm. είναι αρκετά στενή μέχρι σε ένα σημείο που κάνει την κίνηση λίγο δύσκολη. Και μετά ανοίγει, γιατί έχει και το σκίσιμο. Πιο κάτω, δηλαδή ευτυχώς μας αφήνει. Θυμίζει λίγο γοργονέ, θα έλεγα εγώ, που είναι πάνω στενό και κάτω κάπως φεύγει σε αλφα γραμμή. Ναι, θέλει μια πιο προσεκτική διαχείριση, ιδιαίτερα όπως είπαμε για κοπέλες οι οποίες δεν συνηθίζουν να φοράνε μακριά. Κάνε μου λίγο styling, πώς θα την έβαζες εσύ? Λοιπόν, κοίτα να δεις, επειδή το jean, η μακριά φούστα, η jean για μένα για να έχει μια φρέσκια πινελιά, νομίζω ότι θα πρέπει να τις συνδυάσεις με διαφορετικές υφές περισσότερο. Για να δούμε λίγο το κορίτσι μας, να μας πεις και εσύ. Για έλα να δούμε πώς το έχεις συνδυάσει εσύ αυτή τη φορά. Είναι η μακριά τζιν φούστα με ένα πιο elegant top. Λοιπόν, όσο αφορά τις τζιν φούστες, φυσικά ξεκινάμε από ένα απλό αξεσουάρ. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μία ζώνη εδώ, στη μέση και πραγματικά να αλλάξει όλο το ύφος, νομίζω, του ντυσίματός μας. Οι υφές σίγουρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μία τζιν φούστα, πέρα από μία διαφάνεια ή, θα σου πω το πιο απλό, ένα t-shirt. Υπάρχει πιο όμορφο. Ναι. Πολύ απλό, πολύ ωραίο. Τζιν, t-shirt, blazer, sneakers ή μποτάκια. Εγώ αυτό θα το έβλεπα και με ένα μαύρο πέδιλο και ένα clutch έτσι λίγο πιο βραδινό, ας πούμε, όχι λόγω μεγέθους, αλλά λόγω υφής. Γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ναι, και αυτός είναι και ένα τρόπος γενικότερα να χρησιμοποιούμε πράγματα μέσα από την ντουλάπα μας που δεν είναι πλέον μεγάλες τάσεις, θα λέγαμε. Μία ζακέτα. Ναι. Ποιος δεν έχει, ας πούμε, μία crop ζακέτα που πέρσι και πρόπερσι γινόταν χαμός με τις ζακέτες. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός που μπορεί μία γυναίκα να το φορέσει είτε κουμπωμένη, οπότε στην ουσία παίζει το ρόλο της μπλούζας μας, είτε να το φορέσει πάνω από ένα πουκάμισο ή ένα top. Τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Και Σάντρα, αν θέλεις μπορείς να αλλάξεις, για να περάσουμε στο άλλο το κομμάτι το οποίο είναι τόσο βολικό και το έχουν αγαπήσει, όποιες το έχουν αγαπήσει, δεν το αλλάζουμε τίποτα, την ολόσωμη φόρμα. Βεβαίως. Πλέον και σε τζιν. Για πες μου. Είναι πολύ πρακτικό και θα σου πω και ένα μυστικό για την ολόσωμη φόρμα. Ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικά εξυπηρετεί στο να, ειδικά στις κοπέλες, στις γυναίκες που δεν μπορούν να συνδυάσουν εύκολα πράγματα. Τι εννοώ? Ναι. Επειδή λοιπόν η τάση αυτή φέτος μας φέρνει και το total denim, δηλαδή πάνω jean, κάτω jean, και συνήθως έχουμε και την απορία, καλά τώρα εγώ πώς θα συνδυάσω τη μια απόχρωση με την άλλη, γενικότερα δεν έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Όχι, δεν είναι εύκολο. Άρα λοιπόν η jean φόρμα μας βγάζει από αυτό το προβληματισμό. Έχουμε ένα set ολοκληρωμένο, έτοιμο, το φοράμε, το μόνο που λείπει στην πραγματικότητα είναι τα αξεσουάρ. Για να δούμε λοιπόν πώς το έχει συνδυάσει, Σάντρα. Κοίτα, θεϊκή φόρμα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εύκολη, αυτό που λες, ένα ρούχο, ούτε σκέφτεσαι. Και μπορείς πάλι να το συνδυάσεις με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Και σε όσο αφορά το παπούτσι, και όσο αφορά την τσάντα, και όσο αφορά το κόσμημα, και όσο αφορά και ένα πανωφόρι που θα βάλεις. Πραγματικά, πολύ ωραίο με blazer, ας πούμε. Και κοίτα, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν για τον γκαμπά, και το μαύρο μπορείς να κολλήσεις πάνω στο denim, στο jean, και το άσπρο και όλα τα χρώματα. Όλα. Και έτσι όπως τη βλέπω με την κόκκινη τη γόβα, για βραδινό, εγώ θα έβαζα και στρας. Δηλαδή, το μεταμορφώνουμε εντελώς και γίνεται υπέροχο και για βράδυ. Εννοείται. Σκέψου πόσο διαφορετικές μορφές μπορεί να πάρει αν συμπληρώσει και το πανωφόρι, ας πούμε, πάνω. Από ένα statement μέχρι ένα απλό πανωφόρι. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ, Σάντρα, και θα ήθελα να δούμε και ένα τελευταίο outfit με λίγο πιο ξεπλυμμένο τζιν.
Για να μίλησε μας λίγο έτσι για τα πλησίματα και τις... Ωραία. Κοίτα να δεις, το μπλε, το κλασικό, είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Το έχουμε, το φοράμε συνέχεια, το ευχαριστιόμαστε. Φέτος όμως παρατηρούμε και το εξής, και το χρώμα στα τζιν. Δηλαδή βλέπουμε λιλά, βλέπουμε νέον, βλέπουμε κρέμ λευκό, πολύ ωραίο. Ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό, ανοίγει η ψυχή σου τέλος πάντων με όλα αυτά. Τα λευκά, τα κλασικά που έχουμε, το λευκό τζιν είναι πλέον εντάξει, κλασικό για μια γαρντερόμπα. Βεβαίως. Και επίσης έχουμε και τα ξεβάματα, το ξεβαμένο τζιν που λέμε, αλλά και αυτό που έχει την αίσθηση του βρώμικου. Ναι. Είναι και αυτό πολύ τάση. Είναι τάση, ναι. Όταν λέμε ξεβαμένο, μιλάμε για τόσο ξεβαμένο, έτσι. Ναι. Ξεβαμένο ή μπορεί να κάνει κάποιες, να παίζει με το πόσο ξεβαμένο είναι. Σαν μπορεί... νερά. Ναι, σαν νερά ακριβώς, σαν νερά. Και αυτό το πατελόνι είναι και συνδυάζει άλλη μία τάση, σωστά. Βέβαια, τα κάργκο. Εντάξει, τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Η μακριά φούστα που δείξαμε πριν, μπορούμε να τη βρούμε πολύ εύκολα και σε κάργκο. Απλά να πούμε λιγάκι όσο αφορά τις τσέπες αυτές, επειδή γενικότερα δίνουν όγκο. Καλό είναι να το προσέξουμε λιγάκι. Την εφαρμογή να προσέξουμε. Ναι. Όταν αναδεικνύει τα σωστά σημεία, που εδώ πέρα με ένα κροπ, η μεσούλα φαίνεται πολύ ωραία και στο πίσω μέρος να είναι εφαρμοστό ωραίο, γιατί μας έρχεται σαν τάση από την Αμερική. Από την τραπ και αυτά τα τζούσι κορίτσια, έτσι τα πολύ σεξι. Ωραία. Οπότε ναι, θα μπορούσε να το κλέψουμε και να το βάλουμε έτσι πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τη Σάντρα με ένα τελευταίο outfit. Τι λέγαμε πριν για τζούσι κορίτσια? Καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για ένα κορίτσι elegant. Με ένα φόρεμα επίσης denim, σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Πόσο το συνδυάζεις αυτό, Μαρίνα? Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν το φόρεμα, το τζιν, το οποίο σαν και αυτό που φοράει η Σάντρα, το οποίο είναι και αμάνικο, δεν έχει μανίκι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από τώρα. Δηλαδή να το φορέσεις από μέσα με ένα πουκάμισο, να το φορέσεις με ένα, ξέρω εγώ, κάποιο πλοβεράκι εποχιακό και που φοριέται. Με διαφάνεια. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μαζί. Είναι κάτι το παίρνεις τώρα και το φοράς όλο το καλοκαίρι. Και επίσης μπορείς απλά να το φορέσεις έτσι και να το να δημιουργήσεις έτσι ένα ενδιαφέρον με ένα ακόμα denim κομμάτι. Για δείξε μου. Δηλαδή, να προσθέσουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν, τάση μεγάλη κι αυτό, ο συνδυασμός... Τζιν πάνω σε τζιν. Ακριβώς. Όλο το outfit. Όλο το outfit τζιν. Να είναι τζιν. Το οποίο μπορεί να παίξει και στα πατελόνια και στις φούστες με οτιδήποτε τζιν κι αν έχουμε. Νομίζω ότι και αυτό το παιχνίδι των αποχρώσεων έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον, στιλιστικό. Ναι. Από το να βάλεις ένα τζιν το οποίο είναι από πάνω μέχρι κάτω το ίδιο. Σωστά. Εγώ τώρα θα το έβαζα και κάτι άλλο, θα έβαζα λίγο χρώμα. Εάν δεν επιλέξουμε να κάνουμε αυτή την τάση, θα το έβαζα και έτσι. Γιατί και το χρώμα είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση, οπότε το να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερο ζωντάνια και χαρά στο outfit είναι επίσης πολύ ωραίο. Τι λες? Ναι, εννοείται. Πάντα λίγο χρώμα νομίζω είναι καλοδεχούμενο και φτιάχνει και τη διάθεση πάρα πολύ. Κοίτα ένα ωραίο outfit. Όντως. Ένα outfit πάλι για όλες τις ώρες. Νομίζω έχουμε βαρεθεί να το λέμε έτσι σήμερα, αλλά είναι πραγματικότητα. Και να κάνουμε, το πάμε και λίγο παραπέρα, να κάνουμε color blocking. Δεν τα φοβόμαστε τα χρώματα, τα βάζουμε όλα μαζί. Αρκεί να είμαστε χαρούμενες, αρκεί να έχουμε καλή διάθεση και να ευχαριστιόμαστε τη μόδα. Έτσι ακριβώς. Σάντρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρίνα, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήσουν υπέροχη. Πολύ.